Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Αζανάτος και παρακολουθείτε την εκπομπή Γύρω Στοίχημα από τον Gazeta.gr. Το ενδιαφέρον στα γήπεδα της Γαλλίας αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο μέρα με την μέρα. Εμείς συνεχίζουμε με τις αναλύσεις μας, βάζοντας στο μικροσκόπιο σήμερα την τέταρτη μέρα. Στις 4 έχουμε το Ισπανία-Τσεχία, στις 7 το Ιρλανδία-Σουηδία, ενώ το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς διεξάγεται στις 10 μεταξύ Βελγίου και Ιταλίας. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Στο Μουνισιπάλ της Τουλούζ, η Ισπανία αρχίζει σήμερα την υπεράσπιση των δύο σερί τίτλων που έχει κατακτήσει απέναντι σε μια παραδοσιακή δύναμη, τον Euro, την Τσεχία. Πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα να δούμε τις βασικές αγορές που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη της Ισπανίας παίζεται στο 1.35, η ισοπαλία στο 4 και η νίκη της Τσεχίας στο 7. Το under 2.5 βρίσκεται στο 1.70, ενώ το over 2.5 στο 1.80. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία στο τελευταίο φιλικό της παιχνίδι ιτήθηκε με 1-0 από την Γεωργία, γνωρίζοντας έτσι την πρώτη της ήττα μετά από 14 μήνες. Η αμέσως προηγούμενη χρονολογείται τον Μάρτιο του 2015, πάλι σε φιλικό επίπεδο, 2-0 από την Ολλανδία. Έκτοτε είχε 9 νίκες και 2 ισοπαλίες. Στα προκριματικά, η ομάδα του Βιθέντε Ντελμπόσκι έκανε περίπατο με 9 νίκες και 1 ισοπαλία, ενώ στα 8 τελευταία κράτησε το 0 στην άμυνα. Η Τσεχία, έστω και αν δεν διαθέτει την έγκλη του παρελθόντος, παραμένει μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της διοργάνωσης. Στην προκριματική φάση τερμάτισε πρώτη σε έναν δύσκολο όμιλο μπροστά από Ισλανδία, Τουρκία και Ολλανδία. Χαρακτηριστικό των 10 αγώνων της στο δρόμο για τη Γαλλία ήταν το γεγονός ότι στα 9 από αυτά σκόραρε αλλά και δέχτηκε γκολ. Αναμένεται μια αναμέτρηση όπου η Ισπανία θα έχει τη συντριπτική κατοχή της μπάλας την ώρα που η Τσεχία θα τρέξει πολύ για να μην επιτρέψει στους Ισπανούς να βρουν πολλούς καινούς χώρους. Με δεδομένη τη χαμηλή τιμή του Άσου θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε εναλλακτικές επιλογές. Μια τέτοια είναι το χ ημίχρονο ως τελικό, περιμένοντας από την Τσεχία να κοντάρει μεν τους Ισπανούς για ένα ημίχρονο, αλλά να μην μπορεί να το κάνει ως το τέλος. Στο 3.65 η σχετική απόδοση. Στο Stade de France η Ιρλανδία αντιμετωπίζει την Σουηδία του Zlatan Ibrahimovic και του Marcus Berg στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου. Η νίκη της Ιρλανδίας παίζεται στο 3.05, η ισοπαλία στο 2.85, ενώ το διπλό στο 2.20. Το under βρίσκεται στο 1.42, ενώ το over στο 2.25. Η Ιρλανδία του Μάρτιν Ονίλ βρίσκεται για δεύτερη διαδοχική φορά σε τελική φάση Euro. Στα προκριματικά στηρίχθηκε στην άμυνά της και γενικώς τα παιχνίδια της ήταν κλειστά με 8 από τα 10 να μην ξεφεύγουν από το under. Επιπλέον στα 4 από αυτά το τελικό αποτέλεσμα ήταν 1-1. Από την άλλη η Σουηδία δίνει το παρόν για 5η συνεχόμενη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, καθώς η τελευταία φορά που έλειψε ήταν το 1996. Στα προκριματικά πέρασε ως τρίτη αποκλείοντας τα μπαρά στη Δανία. Βαρόμετρο ήταν φυσικά για την ίδια Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος πέτυχε τα 11 από τα 19 γκολ. Μάλιστα σκόραρε στα 5 τελευταία συμπεριλαμβανομένων τον μπαράς με τη Δανία. Περιμένουμε ότι η προσωπικότητα του Ιμπραήμοβιτς θα επισκιάσει την αναμέτρηση και θα ποντάρουμε στη Σουηδία στην ικανοποιητική τιμή του 2.20. Ξεκάθαρη επιλογή μας λοιπόν το διπλό. Το απόψινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στη Λιόν με την αναμέτρηση μεταξύ Βελγίου και Ιταλίας σε μια σύγκρουση με πολύ μεγάλων ονομάτων. Η νίκη του Βελγίου τιμάται στο 2.35, η ισοπαλία στο 2.95 και η νίκη της Ιταλίας στο 2.70. Το under βρίσκεται στο 1.42, ενώ το over τιμάται στο 2.25.
Το Βέλγιο θα δώσει το παρόν σε δεύτερη σερή μεγάλη διοργάνωση, απόρρια της εξαιρετικής φουρνιάς παικτών που διαθέτει. Στα προκριματικά δεν είχε πρόβλημα, σκοράρε πολύ και προκρίθηκε εύκολα με απολογισμό 7 νίκες, 2 σοπαλίες και μόλις μία ήττα, αυτή από την Ουαλία τον περασμένο Ιούνιο. Όλα τα φιλικά που έδωσε το 2016 συνδυάστηκαν με goal-goal, ενώ τα τρία από αυτά πήγαν και στο over. Η Ιταλία προκρίθηκε αίτητη από έναν σχετικά εύκολο όμιλο, τερματίζοντας μπροστά από Κροατία, Νορβηγία, Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν και Μάλτα. Στα φιλικά προετοιμασίας της πάντως δεν ικανοποίησε σχεδόν καθόλου. Το Μάρτιο έφερε 1-1 με την Ισπανία και έχασε 4-1 από τη Γερμανία, ενώ στα δύο τελευταία επικράτησε 1-0 της Σκωτίας και 2-0 της Φινλανδίας. Το Βέλγιο παίζεται σε τιμές φαβορή, αλλά θα προτιμήσουμε να μην κοντάρουμε την Ιταλία. Θα πάρουμε το ρίσκο με την ισοπαλία, η οποία παίζεται στο 2.80. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τις αναλύσεις μας και για την τέταρτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε συνοπτικά με ποια σημεία θα πάμε στοίχημα απόψε. Ισπανία-Τσεχία επιλέγουμε το χ ημίχρονο στο τελικό σε απόδοση 3.65, Ιρλανδία-Σουηδία το διπλό σε απόδοση 2.20 και Βέλγιο-Ιταλία την ισοπαλία στο 2.80. Κάπου εδώ το σημερινό γύρο στοίχημα φτάνει στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.